Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Βουλευτικές Εκλογές 2021 εδώ στην τηλεόραση Capital. Τα λέμε ζωντανά κάθε Δευτέρα και Παρασκευή από τις 8 μέχρι και τις 9 το βράδυ. Σήμερα είναι ιδιαίτερη χαρά γιατί φιλοξενώ συναδέλφους, δημοσιογράφους, ανθρώπους των μέσων ενημέρωσης, οι οποίοι κατεβαίνουν και ως υποψήφοι βουλευτές. Έχω τον κύριο Κωνσταντίνο Οδυσσέος από το Δημοκρατικό Συναγερμό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τον κύριο Ρολάνδο Σκέτο από το ΑΚΕΛ, τον έχουμε κοντά μας μέσω Skype. Καλησπέρα σας και εδώ στο και στους τηλεθεατές σας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε. Και τον κύριο Πέτρο Φανάρη από το κίνημα Αλληλεγγύη, είναι εδώ μαζί μου στο καλησπέρα στούντιο. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ που είσαστε εδώ κοντά μας. Να πούμε ότι μπορείτε και εσείς, αν θέλετε, φίλες και φίλοι που μας παρακολουθείτε, να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ρωτήσετε, αν θέλετε, κάτι τους υποψήφιους βουλευτές στο 25-245-111. Θα το δείτε και σε λίγο στις οθόνες σας. Λοιπόν, κύριε Οδυσσέος, πάω σε εσάς γιατί είσαστε ένας άνθρωπος εδώ και χρόνια στα μέσα επικοινωνίας, ένας άνθρωπος της τηλεόρασης και όχι μόνο, και μπαίνετε στη διαδικασία να κατεβείτε ως υποψήφιος αριστείνδιν βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού. Πέστε μας έτσι λίγο γιατί κατεβαίνετε ως υποψήφιος βουλευτής και λίγο τις προτεραιότητες όπως τις σκέφτεστε εσείς. Κατεβαίνω γιατί κουράστηκα να έχουν στα χέρια τους τις τύχες μας άλλοι. Ξέρετε, αντέξαμε πολλά χρόνια να βλέπουμε πολλά φαινόμενα στην Κύπρο, περίεργα, ύποπτα, και κάποια στιγμή έπρεπε κάποιοι άνθρωποι που πιστεύουμε τουλάχιστον ότι έχουμε την ικανότητα να κάνουμε παρέμβαση στα πράγματα, να κάνουμε πρόταση στα πράγματα, να πολιτευτούμε, να αλλάξουν λίγο οι καταστάσεις ή μάλλον να αλλάξουν πολύ ή μάλλον να αλλάξουν όλος διόλου. Θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Είναι αυτός ο πραγματικός λόγος. Πιστεύω ότι έχοντας πίσω μου και μια καριέρα 22 χρόνων σε διευθυντική θέση και πιστεύω ανοίγοντας δρόμους στο δικό μου τομέα, πιστεύω ότι έχω τη δυνατότητα να προσφέρω ουσιαστικά στον τόπο μου και μέσω της πολιτικής, στα κοινά δηλαδή της ΚΥΠ. Σίγουρα είναι σημαντικό γιατί και οι πολίτες, σύμφωνα και με τις τελευταίες έρευνες που βγήκαν από διάφορους τηλεοπτικούς σταθμούς, φαίνεται ότι δεν πάνε τους πολιτικούς, τουλάχιστον αυτούς που τρέχουν τώρα και θέλουν κάποια αλλαγή, έτσι. Μακάρι να είναι έτσι όπως τα λες τα πράγματα. Μάλιστα. Όχι γιατί αξιώνομαι αυτό που λέω τους πολιτικούς που είναι τώρα εκεί, γιατί δεν μου αρέσει να λέμε ότι όλοι είναι το ίδιο. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Θα έλεγα να το... Μπορεί να πούμε για τους την πολιτική γενικά με ΙΤΑ, όχι με ομικροϊότα. Ναι, όχι, εντάξει. Εγώ προσπαθώ να το διευκρινίσω για να μην υπάρξει παρεξήγηση, mm-hmm. ότι εγώ εννοώ κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Λοιπόν, υπάρχουν και ικανοί, υπάρχουν και άλλοι λιγότερο ικανοί, υπάρχουν και κάποιοι που δεν κάνουν για αυτή τη δουλειά. Και θα πρέπει ο πολίτης σε αυτές τις εκλογές, επειδή ακριβώς βρισκόμαστε σε πολύ κομβικό σημείο, θα πρέπει ο πολίτης να κάνει σωστές επιλογές. Η Κύπρος, ξέρετε, δεν είναι ούτε Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε Ρωσία. Είναι μια μικρή χώρα. Είμαστε κάτω από 1 εκατομμύριο. Ο καθένας μπορεί να ψάξει και να βρει για τον κάθε ένα από εμάς ποιος είναι, ποιο είναι το παρελθόν του και με βάση το παρελθόν του να κρίνει κατά πόσο αξίζει να βρίσκεται στα κοινά, να βρίσκεται σε δημόσιο αξίωμα ή όχι. Συνεπώς χρειάζεται και λίγη μελέτη αυτή τη φορά, γιατί τα πράγματα στην Κύπρο δεν πάνε καθόλου καλά. Δεν πάνε καθόλου καλά από πλευράς ήθους της πολιτικής. Δυστυχώς η διαφθορά είναι στα επίπεδα που ξέρετε, αν θα το αναλύσουμε αργότερα, να μην σταθώ σε αυτό. Ναι, θα μιλήσουμε σίγουρα για τη διαφθορά, τη διαπλοκή και γενικά το νούμερο ένα θέμα στις ζωές των ανθρώπων σήμερα, με δεύτερο την πανδημία, τρίτο την οικονομία και τέταρτο το κυπριακό, δυστυχώς.
τουλάχιστον σύμφωνα με τις έρευνες που, που κυκλοφορούν. Κακός και... είναι τετράκτορο το Κυπριακό. Μάλιστα, θα το συζητήσουμε και... Θα πρέπει να ήταν εξίσου σημαντικό, αν έχει πιο σημαντικό από τη διαφορά. Εγώ θεωρώ ότι και τα δύο εξίσου και είναι και αλληλένδετα. Θα μπορούσα να έλεγα. Είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο θέματα. Η διαφορά, η διαπλοκή, η διαφθορά με το Κυπριακό. Είναι εξίσου σοβαρό όμως το Κυπριακό. Δυστυχώς η νοοτροπία που έχει περάσει ότι καλά είμαστε και έτσι που είμαστε, είναι άκρως επικίνδυνη. Ακριβώς. Είναι αυτό που βολεύει και την Τουρκία έτσι και αλλιώς. Είναι αυτό που βολεύει και την Τουρκία έτσι και αλλιώς. Λοιπόν, ασφαλώς. Αυτό που βολεύει την Τουρκία, την βόλευε μέχρι σήμερα, μια χαρά. Και φτάσαμε σε ένα σημείο που νομίζει η Τουρκία ότι νομιμοποιείται να επιμένει να αξιώνει λύση δύο κρατών στην Κύπρο. Αν είναι δυνατόν. Θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια. Αυτό, κύριο Οδυσσέως, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πω στον κύριο Ορλάνδο Σκέτο, είναι κοντά μας μέσω Skype επίσης. Ένας άνθρωπος που όταν άκουσα τουλάχιστον εγώ ότι θα ασχοληθεί με την πολιτική, το χάρηκα σίγουρα, αλλά για ποιο λόγο μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Ο κύριος Οδυσσέως μας είπε προηγουμένως ότι πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα, ότι μπορεί να προσφέρει. Εσείς? Ναι, υπάρχει κανένας ο οποίος θέλει να μπει σε αυτήν τη διαδικασία μη πιστεύοντας ή μη έχοντας αυτοεπίδηση ότι μπορεί να συμβάλλει με τις εμπειρίες του? Είμαστε σε ένα χώρο όπως ο Κωνσταντίνος, όπως και ο Πέτρος, σε ένα χώρο όπως είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είμαστε δέκτες των προβλημάτων της κοινωνίας. Πολλές φορές μεταξύ μας συζητούσαμε, μα γιατί προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα των άλλων και τα δικά μας δεν μπορούμε να τα λύσουμε. Στο Αγγελία είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα από τα υπόλοιπα κόμματα. Μπαίνεις σε μια διαδικασία, ρωτάς αν ενδιαφέρεσαι, μπαίνεις σε μια διαδικασία, μέσω αυτής της διαδικασίας καταφέρνεις να πετύχεις τις συμπερίψεις σου στο ψηφοδέλτιο και από εκεί και μέρα θέτεις τον εαυτό σου ενώπιον των ψηφοφόρων. Αν το εκτόπισμα σου είναι τέτοιο στην κοινωνία που μπορεί να σε οδηγήσει στην Βουλή των Αντιπροσώπων, καλώς. Αν δεν είναι ικανόν το εκτόπισμα σου ή τέτοιο που να μπορέσει να φέρει στο ψηφοδέλτιο του ΑΚΕ, στο ίδιο το κόμμα, ψήφους, τότε απολαμβάνεις το ταξίδι, γιατί είναι ένα ταξίδι, αυτή η προεκλογική εκστρατεία, που θα μπορούσε να ήταν και καλύτερο ποιοτικά αν δεν ήταν η πανδημία, και επιστρέφεις στον χώρο της δουλειάς σου χωρίς καμία αγκακία, προσπάθησες έντιμα, με ήθος, να θέσεις τον εαυτό σου ενώπιον του κυπριακού λαού και ο κυπριακός λαός αποφάσισε ή να σε στείλει στο κοινοβούλιο ή να σου πει σε ευχαριστούμε αλλά δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά και να επιστρέψεις στη δουλειά σου, στο επάγγελμα σου. Έτσι είναι τα πράγματα, έτσι τα αντιμετωπίζω. Τώρα τι μπορώ να κάνω? Εγώ εστιάζομαι στους νέους. Είναι μια γενιά της τελευταίας δεκαετίας απληγωμένη, ταλαιπωρημένη, λαϊλατημένη από όνειρα. Είναι μια γενιά δυστυχώς της οποίας απαγορεύεται ακόμα και να ερωτευτεί, πόσο μάλλον να καταφέρει να χτίσει σπίτι, να κάνει οικογένεια. Είναι μια γενιά υποαμοιβόμενη των 600-700 ευρώ. Αναζητεί μέλλον σε μια χώρα στην οποία δυστυχώς τα πράγματα φαίνονται πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Εστιάζουμε λοιπόν, αγαπητοί άγγελες, στους νέους, στην νεολαία αυτού του τόπου. Αν καταφέρω και εισέλθω στο κοινοβούλιο, θα προσπαθήσω αυτούς τους ανθρώπους να βοηθήσω, γιατί χώρα χωρίς μέλλον είναι μια χώρα χωρίς μέλλον. Ακριβώς. Σημαντικό αυτό που είπατε. Ευχαριστώ τον Ορλάνδο. Κύριε Φανάρη, εδώ μαζί μου στο στούντιο. Εδώ στο στούντιο, ναι. Μπήκατε και εσείς στη διαδικασία να ασχοληθείτε λίγο με τον ωραίο τον δρόμο, όπως τον είπε. Αυτό το ταξίδι που είπε ο Ορλάνδος προηγουμένως για την προεκλογική εκστρατεία. Κίνημα Αλληλεγγύη, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι με το μικρόφωνο, στα ρεπορτάζ, στα θέματα. Άρα αυτό που είπε και ο Ορλάνδος, ότι ξέρετε από πρώτο χέρι το ποιος έχει θέμα και τι ακριβώς λένε οι πολίτες
ότι τα προβλήματα, δεκάδες προβλήματα τα οποία έχουν οι πολίτες και σίγουρα όταν χρησιμοποιήσουν και λίγο τα μέσα μαζικής επικοινωνίας βρίσκουν λύσεις. Έτσι. Πολλές φορές ναι. Πολλές φορές όχι. Αλλά η ενασχόληση με τη δημοσιογραφία φυσικά, φυσιολογικά σε φέρνει κοντά σε ανθρώπους που συνήθως έχουν προβλήματα, αντιμετωπίζουν προβλήματα διαφόρων ειδών και αυτό σε βοηθά στο να αντιλαμβάνεσαι περισσότερο τι απασχολεί τον κάθε άνθρωπο που βρίσκεται απέναντί σου. Βέβαια το ταξίδι του προεκλογικού αγώνα, στο ταξίδι αυτό δεν με οδηγεί μόνο η ιδιότητα του δημοσιογράφου, με οδηγεί η πεποίθηση ότι όλοι οι πολίτες πρέπει να πολιτεύονται. Εάν και εφόσον τους δοθεί η ευκαιρία, οι συγκυρίες, διότι η ζωή μπορεί να μην σου επιτρέψει ποτέ να το επιχειρήσεις. Εμένα μου το έχει επιτρέψει το 2021 και γι' αυτό μπήκα σε αυτό το ταξίδι. Πώς είναι αλήθεια αυτό το ταξίδι καθημερινό με τον κόσμο? Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ και πραγματικά σου δίνει εμπειρίες πολύ χρήσιμες για την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Προτεραιότητες που θα βλέπεις γενικά να μπαίναμε στη διαδικασία να έκανες όταν αν εκλεγείς στο κοινοβούλιο? Προτεραιότητα μου θα είναι μία. Να εκπροσωπήσω σωστά τους ανθρώπους που θα ψηφίσουν εμένα και το κίνημα Αλληλεγγύη στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Αυτή είναι η προτεραιότητα μου και όταν λέω να εκπροσωπήσω σωστά εννοώ τα καλώς νοούμενα συμφέροντα αυτών των ανθρώπων ώστε η ψήφος τους να μην πάει χαμένη, να είναι περήφανοι για την ψήφο που έδωσαν και στον απολογισμό της επόμενης πενταετίας να μπορούν να πούν ότι καλά κάναμε και ψηφίσαμε το κίνημα Αλληλεγγύη ή τον Πέτρο Φανάτη. Μάλιστα. Βλέπεις έτσι ωραία πράγματα στον αγώνα αυτό, στο ταξίδι, με συγχωρείς, αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρώτη τοποθέτηση. Είναι σημαντικό να πούμε ότι είμαστε εδώ και γνωριζόμαστε με τους υποψηφίους κτλ. Άρα ακούσαμε για το λόγο που κατεβαίνετε ως υποψήφιοι βουλευτές, τις προτεραιότητές σας. Όμως να πάμε στον Τίνο τον Οδυσσέως, ο οποίος ανάφερε το πρόβλημα της διαφθοράς, της διαπλοκής κτλ. Θα συζητήσουμε φυσικά και το Κυπριακό στην συνέχεια της εκπομπής μας. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Κύπρο σύμφωνα με όλες τις έρευνες. Και γενικά ο κόσμος έχει θυμώνει με όλα αυτά που ακούει, είτε από τα δικά μας τα μέσα επικοινωνίας, είτε από τα διεθνή, τα οποία πρέπει να έρθουν στην Κύπρο για να αναδείξουν κάποια θέματα τα οποία έχουμε εδώ. Διαφθορά, διαπλοκή, μεγάλο θέμα, έτσι, την Οδυσσέως? Ναι, δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα που κουβαλάμε από την ημέρα που γεννήθηκε αυτό το κράτος μέχρι σήμερα. Θα μου πείτε, και δεν το λέω για να απαλύνω τις σημερινές εντυπώσεις. Προλαβαίνω και εσάς και τους συνομιλητές μου για να σας πω ότι όχι. Δεν υπάρχει συγχωροχάρτη για κανένα. Η διαφθορά έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί πολλά χρόνια πριν και κυρίως μετά την καταστροφή του 2013, την οικονομική καταστροφή, γιατί και εκείνη η καταστροφή ήταν το αποτέλεσμα της διαφθοράς, της διαπλοκής που βέβαια παρήγαγε διαφθορά. Τι ήταν εκείνη η κατάσταση? Με δύο λόγια, το τραπεζικό σύστημα σε διαπλοκή με το πολιτικό φιλοξένησε στις τράπεζές μας ξένους, κυρίως Ρώσους, μεγιστάνες, με ύποπτες τέλος πάντων συναλλαγές, εκείνους τους οποίους ακριβώς κυνηγούσε και η ρωσική κυβέρνηση. Και θα θυμάστε ίσως τις δηλώσεις του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν που τους καλούσε να επιστρέψουν τα λεφτά τους στη Ρωσία. Εμείς τα είχαμε μέσα στις τραπεζές μας. Και χαιρόμασταν ότι είχαμε ένα τεράστιο τραπεζικό τομέα. Η φούσκα διωγγωνόταν και εμείς χαιρόμασταν. Θέλαμε να αγοράσουμε και όλο τον κόσμο, αν θυμάστε τώρα. Στο τέλος η φούσκα έσκασε και μας οδήγησε στα τάφα. Εκείνη ήταν μια κομβική στιγμή. Έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί η διαφθορά. Εκείνη τη στιγμή. Και έγραφα τότε σε ένα άρθρο πριν από τις εκλογές του 2013
από τον Αύγουστο του 2012 ότι ο επόμενος ηγέτης της Κύπρου θα πρέπει να είναι εκείνος που θα παίξει τον ρόλο του Αϊόρκη πάνω στο άλογο, που θα μπήξει το κοντάρι στο στόμα του δράκου της διαφθοράς. Δυστυχώς, ούτε και αυτή η κυβέρνηση αντιμετώπισε το θέμα της διαφθοράς, αλλά όχι μόνο η κυβέρνηση, και η Βουλή. Γιατί κάτω και από τις πιέσεις της ομάδας κρατών Γκρέκο κατά της διαφθοράς, ναι, η κυβέρνηση Αναστασιάδη κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων συγκεκριμένα νομοσχέδια για την πρόληψη και την πάταξη της διαφθοράς. Δυστυχώς είναι ακόμα εκεί. Τηρήθηκε η ίδια διαδικασία, όπως γίνεται πάντοτε όταν τα κόμματα δεν θέλουν να προχωρήσουν ένα νομοσχέδιο, μα το ένα έτσι, μα το άλλο αλλιώς, και έμειναν εκεί. Γιατί? Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια, σε αυτό το πάθη της διαπλοκής και της διαφθοράς, συνδετημόνες ήταν όλοι. Οι σχεδόν όλοι. Και το πολιτικό σύστημα και το οικονομικό κατεστημένο και πολλοί άλλοι παρακοιμόνες. Εσείς ως Συνεπώς, άνθρωπος... φτάσαμε σήμερα. Mm-hmm. Να το πω με πολύ απλά λόγια, η διαφθορά ήταν ένας βόθρος που γέμιζε σιγά σιγά κάτω από τη γη, ώσπου ξαφνικά ξεκίνησε. Και ξεκίνησε σήμερα. Εγώ προσωπικά γράφω για τη διαφθορά τα τελευταία 10 χρόνια ανελιπώς. Τώρα τη θυμήθηκαν όλοι. Τώρα μιλάνε όλοι για διαφθορά. Είναι πια πολύ αργά για κάποιους. Ευτυχώς όχι πολύ αργά για την Κύπρο. Ξέρετε, πολλές φορές υπάρχει χρόνος να διορθώσουν αυτό. Πολλές φορές οι πολίτες θέλουν κάθαρση, θέλουν στην καθημερινότητά τους να μην ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Να υπάρχει ανάπτυξη σε αυτόν τον τόπο, να υπάρχουν καλύτερες μέρες, να μπορούν τέλος της μέρας να πληρώσουν και τέλος του μήνα να πληρώσουν το ενίκιο τους, τη δόση τους. Αυτό θέλει ο πολίτης, ο οποίος είμαι σίγουρος ότι σας σταματάει στο δρόμο και σας λέει αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα. Ο κόσμος είναι θυμωμένος και... Σ' ακούω, Άγγελ. Αυτό έλεγα, ότι γενικά είναι θυμωμένος ο κόσμος και θέλει αλλαγή, θέλει να μπορέσει να ζήσει μια κανονικότητα. Εντάξει, μιλάμε για τον κορονοϊό τώρα, το οποίο έφερε τα πάνω κάτω γενικά και στην οικονομία και στα νοικοκυριά και... γενικά σε όλη αυτή την κατάσταση που περνάμε και σήμερα με τις νέες ανακοινώσεις, σίγουρα έφερε πικρία σε πολλούς, αλλά ήταν πράγματα που έπρεπε να γίνουν. Όμως ο πολίτης θέλει αλλαγή στην καθημερινότητά του. Αυτά τα νομοσχέδια που πηγαίνουν, έρχονται στη Βουλή, σταματούν, όχι υπάρχει ένα κόμμα λάθος ή μια τελεία κτλ. Και δεν προχωρούν ποτέ για να υπάρχει κάθαρση, θυμώνουν ακόμη περισσότερο τον πολίτη, ο οποίος πολλές φορές, γιατί μιλώντας και με νέους και στο πανεπιστήμιο που εργάζομαι και γενικά ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική, αυτό που έλεγε και ο Πέτρος προηγουμένως, λένε ότι δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Γιατί να πάνε να ψηφίσουν? Τι θα απαντούσαμε σε αυτό? Να πάνε να ψηφίσουν για να μην αποφασίζουν άλλοι για αυτούς. Είναι πολύ απλό. Όσο τα πράγματα παραμένουν παγιωμένα στη σημερινή τους μορφή, τόσο το χειρότερο για τον τόπο, τόσο το χειρότερο για τους νέους ανθρώπους. Και συμφωνώ με τον Ολλάνδρο σε αυτά που είπε και τα είπε και πάρα πολύ όμορφα πριν. Έχουμε χρέος απέναντι στους νέους ανθρώπους και έχουμε ακόμη πολύ μεγαλύτερο χρέος σε αυτούς που δεν γεννήθηκαν ακόμη σε αυτόν τον τόπο. Και αυτό παραπέμπει και στο Κυπριακό. Αλλά η διαφθορά υπονομεύει και την εθνική μας υπόθεση, αλλά και την οικονομική ευρωστία αυτής της χώρας. Υπονομεύει επίσης την αποτελεσματικότητα του κοινωνικού κράτους. Διότι όταν κατασπαταλάτε το δημόσιο χρήμα και πηγαίνει στις τσέπες ορισμένων, εκείνων των γνωστών λίγων που κρύβονται στο παρασκήνιο εκεί, στα σκοτεινά του πολιτικο-οικονομικού κατεστημένου, ενώ σου κατασπαταλάτε, λέω, το δημόσιο χρήμα, δεν είναι αρκετό για το κοινωνικό πρόσωπο του κράτους. Ακριβώς. Δεν μένει καν αρκετό και για τα αναπτυξιακά έργα. Δεν είναι δηλαδή, να το πω κυπριακά, μόνο η τάτσα που μας μένει ως Κύπροι από τη διαφθορά. Είναι και τα λεφτά που χάνονται από πολύτιμα ταμεία του κράτους. Λεφτά που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν
για να ζει μια πιο αξιοπρεπή ζωή ο συνταξιούχος, να έχει ένα καλύτερο μισθό ο νέος άνθρωπος και όχι να του ζητούν με 700 και 800 ευρώ να φτιάξει σπιτικό, να μεγαλώσει παιδιά και να τα σπουδάσει. Είναι αδύνατο. Άρα είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να τελειώσει και με νομοθετικές ρυθμίσεις, είναι το πρώτο που πρέπει να γίνει, αλλά και με αλλαγή στα μυαλά. Αυτή αλλαγή στα μυαλά, ίσως με καινούριους ανθρώπους οι οποίοι να μπουν στο κοινοβούλιο, να ασχοληθούν, ίσως και τεχνοκράτες που να ασχολούνται στο να πάρουν το νομοσχέδιο από το χέρι και να το πάρουν μέχρι και την ολομέλεια να κλείσει ή να προχωρούμε παρακάτω. Θέλω να πω κάτι σε αυτό, αν μου επιτρέπεις, πριν πας στον Πέτρο ή στον Ρολάντο. Θέλω να πω το εξής. Πραγματικά με απογοητεύει το γεγονός ότι κάποιοι έρχονται στα κοινωνικά δίκτυα όπου αναρτούμε τις σκέψεις μας και το τι θέλουμε να κάνουμε για να γράφουν από κάτω «Είστε όλοι το ίδιο». Από πού και ως που είμαστε όλοι το ίδιο. Καταρχάς και οι τρεις εδώ δεν έχουμε αναμειχθεί με την πολιτική. Τι είμαστε το ίδιο. Ξέρετε, έχουμε πίσω μας ένα παρελθόν, μια ιστορία. Δεν είναι δύσκολο για κάποιον που θέλει να μάθει να ρωτήσει και να μάθει για μας ποιοι είμαστε και τι κάναμε σε αυτόν τον τόπο. Δεν είναι δυνατόν, είμαι 56 χρονών, να θεωρώ ότι έχω ζήσει τη ζωή μου έντιμα, με καθαρή συνείδηση, να έχω βοηθήσει τον κόσμο που μπορούσα να βοηθήσω όπως και ο καθένας μας το κάνει, με καλή καρδιά και καλή ψυχή, και να έρχονται κάποιοι από κάτω και να σου πετάνε τη λάσπη «Είσαι το ίδιο με αυτούς, είσαστε όλοι η σύλλη μια γενιά», όπως με έγραφε κάποιος εχθές. Είναι θλιβερό για τον τόπο, όχι για μένα. Γιατί όταν οι πολίτες έχουν αυτή την οτροπία, τους ίδιους θα έχουν πάντα εκεί πέρα να διαφεντεύουν αυτόν τον τόπο. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει. Δεν ξεχωρίζουν ποιος είναι ο καλός, ποιος είναι ο μέτριος και ποιος είναι ο κακός. Μάλιστα. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να πάμε στις κάλπες ή να έρθουν οι κάλπες σε εμάς, επειδή το ακούσαμε και αυτό, έτσι ώστε να μπορούμε να ψηφίσουμε. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνο, για αυτή την παρέμβαση. Ρολάνδο, είναι κάτι, είπαμε πολλά πράγματα για την διαφθορά, τη διαπλοκή. Γενικά είναι κάτι το οποίο, είπαμε, θυμώνει τον κόσμο. Εσύ είσαι κοντά στον κόσμο και μέσα από τις ραδιοφωνικές σου εκπομπές και τις συνεργασίες σου με το ΡΙΚ. Ο κόσμος είναι τόσο πολύ θυμωμένος, τόσο πολύ πληγωμένος, τόσο πολύ κουρασμένος από την πανδημία και τόσο πολύ απογοητευμένος βλέποντας τα όσα διαδραματίζονται σε σχέση με τη διαφθορά, τα οποία δυστυχώς έχουν και αφετηρία θεσμική, που δεν βλέπει μπροστά του, θεωρεί όλον τον κόσμο ότι είναι ο ίδιος. Δεν θα αλλάξει τίποτε, μα γιατί να πω στην κάλπη, είσαστε όλοι το ίδιο. Πώς μπορεί να το αλλάξουμε αυτό, είμαστε άνθρωποι της επικοινωνίας. Θα έρθω τώρα. Ένα στοιχείο το οποίο κάνει την διαφθορά και τη διαπλοκή να έρθει είναι η παραμονή των ίδιων ανθρώπων πολλά χρόνια στα ίδια πόστα. Το ΑΚΕΛ πρέπει να πούμε ότι έφερε και νομοθετική ρύθμιση, έφερε και νομοσχέδιο στη Βουλή σε σχέση με περιορισμό των θητιών, να είναι μόνο τρεις θητείες οι βουλευτές, να γίνει θητεία Γενικού Εισαγγελέα και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα μόνο για 6 χρόνια και όχι ένας να μπαίνει για βοηθός Γενικός Εισαγγελέας ή Εισαγγελέας και να παραμείνει μια 20ετία. Δεν μπορείς να είσαι βουλευτής και να διεκδικείς 5η θητεία στη Βουλή. Αγαπητέ Άγγελε, πρόσφερες πολλά, σε ευχαριστούμε, μα εμπήγες πριν από 20 χρόνια και δηλαδή εμπήγες τον περασμένο αιώνα και είσαι και βουλευτής σε στούντον τον αιώνα. Για όνομα του Θεού, αλλάξαν τα πράγματα. Άφησε και κανέναν άλλον να μπει με τις φρέσκες ιδέες του, ίσως να μπορεί να προσφέρει περισσότερα. Ο άνθρωπος πρέπει να επιλέγει και τη στιγμή που πρέπει να αποχωρήσει, να μην γίνεται βαρετός. Και πιστεύω ότι επειδή ίσως και τα κόμματα να μην το ανέχονται αυτό το πράγμα, πρέπει να γίνει νομοθετική ρύθμιση.
Εγώ χαίρομαι για τη ΛΟΑΚΕ, το έφερε στη Βουλή, δεν έγινε κατορθωτό να περάσει. Επέρασε η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας που το θεωρώ θετικό. Είναι δύο θητείες, είναι αρκετές να μπορεί να παράξει έργο και να αφήσει το στίγμα του. Έχουμε το παράδειγμα της Αμερικής, είναι δύο θητείες. Πιστεύω ότι το ίδιο πράγμα ισχύει και σε άλλους χώρους. Δηλαδή αυτή πρέπει να υπάρχει ένα αλλαξιμότητα, να μπαίνουν νέοι άνθρωποι, να μπορούν να με τις ιδέες τους να μπορούν να προσφέρουν, να δώσουν το κάτι άλλο. Ίσως και η ηλικία πρέπει να χαμηλώσει λίγο ή κάποια στιγμή είχε μειωθεί νομίζω το όριο ηλικίας για να μπορεί κάποιος να διεκδικήσει βουλευτική έδρα. Ναι, κοιτάξτε, όπως είναι τώρα η νομοθετική ρύθμιση, δεν νομίζω να εμποδίζει κάποιον νέο να μπει στο κοινοβούλιο και αυτή, επειδή από κάποιους λέγεται «Μα γιατί να πάω, ειδικότερα από τη νέα γενιά, μα γιατί να πάω, είσαστε όλοι το ίδιο», νομίζω σε όλα τα ψηφοδελτία υπάρχουν νέοι άνθρωποι. Και στο δικό μας το ψηφοδελτίο και σε άλλα ψηφοδελτία υπάρχουν νέοι άνθρωποι, αν θέλει να επιλέξει κάποιον νέο άνθρωπο. Αλλά να σας πω και κάτι, αγαπητέ Άγγελε, δεν πρόκειται περί αυτολογίας. Ένας 50 έως τα 60 είναι πολύ όριμος άνθρωπος, κατασταλαγμένος, έχει πολλές εμπειρίες. Ειδικότερα, αν προέρχεται από την κοινωνία των πολιτών, δηλαδή δεν είναι κάποιος ο οποίος ήταν πολιτικό πρόσωπο, ήταν άνθρωπος ο οποίος αναλώθηκε με πολιτική καριέρα, επειδή έζησε και τα προβλήματα της κοινωνίας, μπορεί να φέρει στην επιφάνεια και να στηρίξει προβλήματα τα οποία άντλησαν από την ίδια την κοινωνία. Δηλαδή, κάποτε ένας πενηντάρης θεωρείται γέρος. Ένας πενηντάρης, αγαπητέ Άγγελε μου, αυτή τη στιγμή είναι ένας που αρχίζει τώρα τη ζωή του. Μάλιστα. Και δεν πρέπει να το παρεξηγεί κάποιος. Λοιπόν, ευχαριστώ Ρολάνδο. Πέτρο, εδώ στο στούντιο μαζί μου, όντως διαφθορά, διαπλοκή, θυμώνουν τον κόσμο, τον κάνουν να μην θέλει να πάει να ψηφίσει. Αρκετοί νέοι μπαίνουν στη διαδικασία, λέει εγώ θα πάω στη θάλασσα, ειδικά αν είναι καλός και ο καιρός και αν μου το επιτρέπουν και οι συνθήκες γενικά, αντί να πάω στο εκλογικό κέντρο να ψηφίσω. Ίσως, και αυτό θα το συζητήσουμε και ακριβώς μετά το διάλειμμα, αν γινόταν κάτι ηλεκτρονικό. Άρα εκεί θα, νομίζω θα ψήφιζαν όλοι. Βεβαίως. Έτσι. Άρα, διαφθορά, διαπλοκή, για να κλείσουμε και αυτό το θέμα, για να πάμε ακριβώς μετά το διάλειμμα στο Κυπριακό. Δεν είναι τυχαίο που είναι τώρα που θυμώνουν οι πολίτες. Θυμώνουν τώρα οι πολίτες, διότι, όπως είπε ο Ντίνος, είχαμε το κρακ του 2013 λόγω ενδεχομένως της διαφοράς που προηγήθηκε και όλοι ανέμεναν ότι μετά από αυτόν το πάθημα θα πάρουμε μάθημα. Δεν πήραμε. Γι' αυτό θυμώνουν όλοι τώρα. Και όχι μόνο δεν πήραμε, αλλά τα κάναμε και πολύ χειρότερα τα πράγματα. Μα τι μπορεί να κάνει ένας απλός πολίτης, ο οποίος ξυπνά το πρωί, παίρνει τα παιδιά του στο σχολείο, πάει στη δουλειά του, παίρνει 800.000 ευρώ. Ένα πράγμα μπορεί να κάνει. Να ψηφίζει σωστά. Ακριβώς. Αυτό μπορεί να κάνει. Mm-hmm. Αυτή είναι δεν η δύναμη πιστεύω, που έχει ο πολίτης. Δεν πιστεύω ούτε στις κινητοποιήσεις, ούτε σε αυτούς που λένε μην σηκωθείτε από τον καναπέ και όλα αυτά. Yeah. Κινητοποιήσεις και συμβολικές πράξεις. Έχουν γίνει πολλές και τα αποτελέσματα είναι πολύ πενιχρά. Ένα όπλο έχει ο κάθε πολίτης, την ψήφο του. Το θέμα και όταν αποφασίζει να μην τη χρησιμοποιήσει, είναι άσφαιρο. Το θέμα είναι ότι κάθε πέντε χρόνια έχει την ψήφο του. Δεν είναι κάθε πέντε χρόνια, δόξα τω Θεώ, στην Κύπρο είναι κάθε χρόνο. Ναι, σχεδόν. Ναι, σχεδόν. Είτε βουλευτικές, είτε προεδρικές. Δεν το λέω με αρνητική, με κριτική πρόθεση. Καλά κάνουμε. Έτσι είναι. Οι αξιωματούχοι πρέπει να τίθενται στην κρίση των πολιτών, αν είναι δυνατόν κάθε 6 μήνες. Και ιδιαίτερα στην εποχή μας, που όπως είπες και εσύ προηγουμένως, η εξέλιξη μας παρέχει τη δυνατότητα να κάνουμε εκλογές ηλεκτρονικά. Και να τις κάνουμε κάθε 6 μήνες. Και να είναι και εκλογές για δημάρχους και για κοινοτάρχες και για βουλευτές και για δημοψηφίσματα και να έχουμε με αυτόν τον τρόπο δημοκρατία. Στη Σουηδία, δεν κάνω λάθος, έχουν πάρει αυτό υπάρχουν το... Υπάρχουν χώρες και στην Εστονία. Υπάρχουν χώρες που έχουν υιοθετήσει αυτά τα συστήματα και λειτουργούν μια χαρά.
αν με ρωτάτε εμένα, σίγουρα θα λειτουργούν με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια και ακρίβεια από την υφιστάμενη διαδικασία. Εντάξει, γιατί εγώ ακούω γενικά για αυτές τις κάλπες που θα πηγαίνουν στα σπίτια αυτών είναι... που νοσούν με κορονοϊό. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για την πανδημία και τα νέα θα μέτρα. Συζητήσουμε. Θα μου επιτρέψεις τότε να πάμε σε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο βουλευτικές εκλογές δεύτερο μέρος. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, βουλευτικές εκλογές 2021. Έχουμε εδώ, στην τηλεόραση Capital, τρεις συναδέλφους, ανθρώπους που θέλουν να διεκδικήσουν το βουλευτικό αξίωμα, ο κ. Κωνσταντίνος Οδυσσέος από το Δημοκρατικό Συναγερμό, Ρολάνδος Σκέτος ΑΚΕΛ και Πέτρος Φανάρης, Κίνημα Αλληλεγγύη. Κυπριακό μπαίνουμε στη διαδικασία να συζητήσουμε και ελπίζω μέχρι τις 9 να προλάβουμε να πούμε και λίγα πράγματα για την πανδημία και τη διαχείριση και το τι ακριβώς έγινε και σήμερα με τις ανακοινώσεις από τον Υπουργό Υγείας των καινούριων μέτρων. Κυπριακό ώρα 0. Στόχος Κωνσταντίνου Οδυσσέως είναι να αρχίσουν οι συνομιλίες. Εμείς πάμε με θετικότητα, έτσι, στη Γενέβη. Πάμε για να συζητήσουμε στο πλαίσιο που έχουμε συμφωνήσει. Είναι η πιο ασφαλής οδός για να μην πάμε στη λύση δύο κρατών, την οποία εδώ και 3 χρόνια πιπηλίζει διαρκώς η Τουρκία. Λύση δύο κρατών στην Κύπρο θα πει ότι φτάσαμε στο τέλος, στην αρχή του τέλους του ελληνισμού στην Κύπρο. Και θα το εξηγήσω με πολύ απλά λόγια. Δύο κράτη στην Κύπρο, ένα τουρκικό και ένα ελληνικό, ανεξάρτητα, μην μπερδεύουμε τις έννοιες της Ομοσπονδίας που είναι δύο πολιτείες με καπέλο από πάνω την ομοσπονδιακή εξουσία, τις ομοσπονδιακές εξουσίες, με τη συνομοσπονδία ή τα δύο ανεξάρτητα κράτη. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Η Τουρκία μιλάει τώρα για συνομοσπονδία ή για δύο ανεξάρτητα κράτη. Αυτό ήτανε ο πάγιος της στόχος από τη δεκαετία του 50. Ήτανε το όραμα του Ραούφ Τενκτάς. Και κακώς κάποιοι εδώ σε αυτόν τον τόπο επέμεναν τόσα χρόνια ότι η Τουρκία δεν θέλει τάχατες διχοτόμηση. Θέλει τη διχοτόμηση και θα εξηγήσω γιατί τη θέλει. Γιατί θα μπορεί ανεξέλεκτα στο δικό της το κράτος εδώ στην Κύπρο, το ανεξάρτητο, στο οποίο δεν θα έχουμε κανένα λόγο εμείς, θα μπορεί, λέω, να φέρει όσους θέλει από την Τουρκία και να αλλάξει το δημογραφικό χαρακτήρα του νησιού. Το οποίο έχει κάνει ήδη, έτσι και αλλιώς. Έχει κάνει ήδη αυτό. Δεν το έχει κάνει. Όχι, δεν το έχει κάνει ήδη. Δεν ισχύει αυτό. Και, εν πάση περιπτώσει, όσοι παράνομοι βρίσκονται στην Κύπρο εξακολουθούν να είναι παράνομοι. Μάλιστα. Θα νομιμοποιηθούν μόνο εάν εμείς τους νομιμοποιήσουμε στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας. Mm-hmm. Να μην μπερδεύουμε το παράνομο με το μόνιμο και το επίσημο. Σίγουρα. Εάν γίνουν δύο κράτη στην Κύπρο και έχει επίσημα η Τουρκία μια δική της χώρα στην Κύπρο, θα μπορεί να αλλάξει το δημογραφικό χαρακτήρα και ο κίνδυνος είναι ο εξής. Όταν αλλάξει ο δημογραφικός χαρακτήρας, η διεθνής κοινότητα θα αντιμετωπίζει την οποιαδήποτε μελλοντική διένεξη σε αυτό το νησί πολύ διαφορετικά από ό,τι μέχρι σήμερα. Γιατί τι έγινε το 1963. Οι Τουρκοκύπροι έφυγαν από τις εξουσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας και από τότε το Σύνταγμα παραμένει με αυτά τα κενά που προβλέπουν αντιπρόεδρο Τουρκοκύπριο με βέτο εφόλης της ύλης και επί όλων των ζητημάτων και Τουρκοκύπρους βουλευτές υπουργούς, να μην μακρηγορώ. Έφυγαν, παρόλα αυτά η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία μόνο με τους Έλληνες μέσα. Γιατί οι Έλληνες είναι το 80%. Και καμία χώρα στον κόσμο δεν θέλει να δημιουργήσει προηγούμενο. Να ενθαρρύνει αποσχιστικές ενέργειες. Πόσο μάλλον να αναγνωρίσει αποσχιστικά μορφώματα. Είναι σαν να ανοίγει φάγες που λέμε στην Κύπρο. Mm-hmm. Και για πολλές άλλες χώρες του κόσμου.
Μάλιστα, αν ο δημογραφικός χαρακτήρας του νησιού αλλάξει υπέρ της Τουρκίας, πολύ διαφορετικά θα μας αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα. Και θέλω να θυμίσω ένα παράδειγμα. Την Κρυμαία. Η Κρυμαία, ως το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, είχε πλειοψηφία Τατάρων. Τους έδιωξε ο Στάλιν και μετακίνησε εκεί Ρώσους και όλοι σήμερα λένε, μα αφού η Κρυμαία είναι ρωσική, μένουν Ρώσοι. Ξέχασαν ότι πριν 70 χρόνια υπήρχε πλειοψηφία Ταταρική. Έτσι θα ξεχάσουν και εδώ ότι κάποτε υπήρχαν Έλληνες. Και θα χάσουν την Κύπρο. Όχι μόνο εμείς, και οι Τουρκοκύπροι. Μάλιστα, το 1974 όμως, το 1974 η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο και μπήκε στη διαδικασία να κρατήσει αυτή την εισβολή μέχρι σήμερα, 47 και χρόνια μετά, και μπαίνει στη διαδικασία να κάνει αυτό το οποίο μόλις περιγράψατε τώρα με την Κρυμαία. Βασισμένη στη συνθήκη εγγυήσεως του 1960, με τη δική της βέβαια ερμηνεία. Ναι, ακριβώς. Αλλά η δική της ερμηνεία για κάποιους είναι βάσιμη στο εξωτερικό. Σίγουρα. Λοιπόν, να πάμε στο... Να ξεχνούμε αυτό, γιατί πολλοί το ξεχνούν. Μάλιστα. Πρέπει να καταργηθεί η συνθήκη εγγύησεως του 60. Πρέπει να λυθεί το Κυπριακό. Η εκκρεμότητα επιτρέπει στην Τουρκία να συμπεριφέρεται εδώ ως πειρατής μέσα στις θάλασσές μας και να κατακρατεί ακόμη σχεδόν το 40% του εδάφους της Κύπρου. Ακριβώς. Εάν μονιμοποιηθεί αυτή η κατάσταση και επισημοποιηθεί, θα είναι η αρχή του τέλους. Είναι αυτά που έλεγε κάποτε ο Κλειδίδης, πως αν φτάσουμε στη διχοτόμηση θα χάσουμε την Κύπρο. Ακριβώς. Λοιπόν, να πάμε στο Ρολάνδο, έτσι ώστε να ακούσουμε λίγο για το Κυπριακό, γιατί ξέρετε κι εσείς και οι τρεις ότι ο τηλεοπτικός χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα και φτάνουμε έτσι σιγά σιγά στην ταινία των 9 που μεταδίδεται εδώ στο Capital. Ρολάνδο, σχετικά με το Κυπριακό, θέλουμε να λυθεί το Κυπριακό, σίγουρα. Θέλουμε, αλλά θέλουμε να λυθεί και σωστά, έτσι ώστε να υπάρχει και μία... βάση σωστή για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, να υπάρχει μια βάση σωστή έτσι ώστε να υπάρχει και μέρος λίγο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών. Τώρα ακούσαμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν θα είναι επίσημα στο τραπέζι. Έτσι. Οι προσδοκίες, αγαπητοί Αγγελέ, είναι πολύ χαμηλές εν ώψη της συνόδου του της Γενέβης. Από τη μία είναι η τουρκική διαλλαξία, η οποία θεωρείται δεδομένη. Από την άλλη είναι το γεγονός ότι αφήσαμε να παρέλθει ο χρόνος από το 2017 και το Κραν Μοντάνα. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έχουμε απέναντι μας ένα ηγέτη Τουρκοκυπρίων, ο οποίος είναι θειασόδης της σχολής δεκτάς των δύο κρατών και ουσιαστικά είναι μια μαριονέτα της Άγκυρας. Φτάσαμε όχι στο παραπέντε αλλά στο γεπέντε και ο Νίκος Αναστασιάδης σε αυτήν τη σύνοδο που είναι δεδομένο ότι θα βρει πάρα πολλές δυσκολίες πρέπει χρησιμοποιώντας τις συγκλήσεις τις οποίες επιτεύχθηκαν στο Κραν Μοντάνα να επιδιώξει τη συνέχεια των διαπραγματεύσεων από εκεί που σταμάτησαν, δεν έχουμε άλλη επιλογή, να προσπαθήσει τουλάχιστον να αφήσει ανοιχτό το παράθυρο και να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Δεν μπορούμε να αποκλείουμε οτιδήποτε. Οι Τούρκοι μας συνήθισαν αρκετές φορές σε ευνηδιαστικές κινήσεις. Αν πάμε εμείς στη Γενέβη, έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι θα παρουσιαστεί στις διαπραγματεύσεις μια τουρκική πλευρά η οποία θα είναι εντελώς αδιάλλακτη, θα χρησιμοποιεί τη ρητορική την οποία χρησιμοποιεί καθημερινά περί δύο κρατών, ίσως τελικά να βρεθούμε προεκπλήξεως. Εμείς πρέπει να πάμε κατάλληλα προετοιμασμένοι να μπορέσουμε εκεί ενώπιον των Ηνωμένων Εθνών να αποδείξουμε την καλή μας θέληση ότι θέλουμε λύση του Κυπριακού. Το όποιο αφήγημα επικαλεστούμε επιστρέφοντας από μια αποτυχημένη σύνοδο μπορεί να πείσει το ελληνοκυπριακό ακροατήριο. Αλλά έστω και αν πείσει αυτό το ακροατήριο, αλλά μας μείνει διχοτόμηση, μας μείνει του κλειστών των παράθυρων οποιασδήποτε ελπίδας σε σχέση με την επανένωση αυτής της χώρας, τι θα κερδίσουμε. Ακριβώς. Δηλαδή αν βγαίνει η ηγεσία αυτού του τόπου και από άμφωνος
ή σε κάποιες συγκεντρώσεις και να μιλά για μια απεμπόληση πατρίδας και ό,τι θα γίνει αυτό και εκείνο. Όμως, Ρολάντο, αν μου επιτρέπει, να σταθούμε εμπόδιο και να επιδιώξουμε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Ρολάντο, μου επιτρέπει. Είμαστε μαζί με τον πρόεδρο. Ακριβώς αυτό θα έλεγα ότι. Θα είναι εκεί. Θα είναι εκεί να αναλάβει τις ιστορικές του ευθύνες Αγγλική. Όμως θα είναι και εκεί και αρκετοί από τους εκπροσώπους των κομμάτων, τους ηγέτες των κομμάτων, έτσι, Πέτρο. Βεβαίως, θα είναι εκεί και η κυρία Θεοχάρος, ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να μπορεί σε οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί να ασκήσει κριτική, αλλά και να ενθαρρύνει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, εάν και εφόσον κρίνει ό,τι χρειάζεται. Συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να λυθεί το Κυπριακό, διαφωνούμε όμως με τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί αυτό. Η άποψη δική μας είναι ότι μια προσπάθεια η οποία συνεχίζεται για 47 χρόνια και αποτυχάνει, δεν μπορεί να αποφέρει θετικά αποτελέσματα αυτή τη φορά. Και επίσης να επισημάνω ότι οι πενταμερείς είναι για να ολοκληρώνονται οι συνομιλίες, όχι για να αρχίζουν. Οι πενταμερείς αρχίζουν, γίνονται στο τέλος μιας διαπραγμάτευσης. Φαίνεται ότι κάποιοι θεωρούν πως η διαπραγμάτευση αυτή έχει ολοκληρωθεί και προχωρούν σε πενταμερεί. Ίσως να θέλουν να... Λέει, από εκεί που σταματήσαμε. Ακριβώς, ναι, λοιπόν, στο Grand Montana. Το 2017 έχει και χρόνια, δηλαδή, φυσικά. Εμείς το ζητούμε αυτό. Mm-hmm. Να αρχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε. Ξέρεις, πολλές φορές η Τουρκία όμως μπαίνει και λίγο στη διαδικασία να μας κάνει αυτές τις εκπλήξεις. Μπορεί να έρθει εκεί με κάτι διαφορετικό. Η Τουρκία θα κάνει αυτό που λέει. Θα πάει εκεί, θα έχουμε έναν Ταντάρο ο οποίος αντί να λέει ότι θέλει ο κράτη από τον Μπαϊράκ, θα το λέει σε μια πενταμερή. Και εμείς θα μπούμε σε αυτό το δίλημα που έχει θέσει ο Ντίνος προηγουμένως μεταξύ μας. Θα αρχίσουμε να συζητούμε αν η κατάληξη της πενταμερούς θα μας οδηγήσει σε δύο κράτη ή σε διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, και όσοι δεν θέλουν τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία θα κατηγορούνται ότι θέλουν τα δύο κράτη. Θα τσακωνόμαστε μεταξύ μας, αλλά φύγουμε... η ουσία δεν είναι αυτή. Λεπτά, θα φύγουμε από τις συνομιλίες αν όντως η Τουρκία έρθει και λέει ότι αυτό θέλει... Αυτό θα το αποφασίσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Mm. Εμείς έχουμε συμβουλεύσει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, επί του προκειμένου, πηγαίνοντας να αρχίσει με μια προσπάθεια διασφάλισης ότι η Τουρκία συνομιλά με την Κυπριακή Δημοκρατία. Να αναγνωρίσει δηλαδή την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν πιστεύουμε ότι η Τουρκία θα αναγνωρίσει. Έτσι. Αλλά τουλάχιστον να το έχει θέσει ο πρόεδρος εκεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να έχουμε κάποιες άμυνες μετά. Ακριβώς. Λοιπόν, επειδή έχουμε 3 λεπτάκια μόνο πριν από το τέλος, να πάω στον Κωνσταντίνο Οδυσσέως να πούμε 2 πράγματα για την πανδημία και το τι ακριβώς έγινε σήμερα κτλ. 1 λεπτάκι αυστηρά ο καθένας για να μπορούμε να ολοκληρώσουμε για απόψε. Ο κόσμος είναι μοιρασμένος. Άλλοι θεωρούν ότι έπρεπε να είχε γίνει το lockdown, γιατί ανέβηκαν πάρα πολύ τα κρούσματα σε επικίνδυνο βαθμό και το σύστημα υγείας δεν θα αντέξει. Άλλοι διαμαρτύρονται γιατί θα κλειστούμε πάλι στο σπίτι, δεύτερο συνεχόμενο Πάσχα. Εγώ θα πω μόνο το εξής. Να κάνουμε υπομονή και αυτή τη φορά και ελπίζω, εύχομαι και αν θέλετε πιστεύω ότι θα είναι η τελευταία. Και ότι μπροστά μας θα είναι ένα πολύ καλύτερο καλοκαίρι. Τίποτε άλλο, λίγη υπομονή ακόμη. Μόνο αυτό. Μάλιστα. Ρολάνδο. Ελπίζω να είναι η τελευταία φορά που αναγκάζονται άνθρωποι να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους και να βγουν από το πρόγραμμα τους, ένα πρόγραμμα το οποίο δυστυχώς πέραν από την καθημερινότητα τους θα επηρεάσει και την τσέπη τους. Πρέπει να πω ότι είναι κάτι το οποίο απασχολεί παγκόσμια, δεν ήταν καμία κοινωνία έτοιμη, αυτό είναι κατανοητό. Πλην όμως με δηλώσεις όπως είμαστε μπροστά, είμαστε οι καλύτεροι, αυτές δεν βοηθούν. Δεν είναι σωστό να ανεβάζεις τον πύχη πάρα πολύ ψηλά και στο τέλος να αναγκάζεσαι να περνάς από κάτω και στο τέλος να αναγκάζεσαι να απολογηθείς. Είναι δύσκολα τα πράγματα, ο κόσμος καλείται να μείνει ενωμένος. Τα εμβόλια είναι το μοναδικό όπλο που υπάρχει, έτσι λένε οι ειδικοί, και ο κόσμος πρέπει να αφήσει τις όποιες αναστολές του, να ακούσει τους ειδικούς,
να πάει να εμβολιαστεί, μόνο έτσι να ξεπεράσουμε το πρόβλημα, το οποίο ελπίζω, το ξαναλέω, να είναι η τελευταία φορά. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Πέτρο. Όσον αφορά τις εξελίξεις με την πανδημία, είναι πολύ δυσάρεστες, πάρα πολύ δυσάρεστες, διότι δεν είναι ότι επαναλαμβάνονται τα μέτρα, είναι ότι κάποιοι άνθρωποι, κάποια κομμάτια του πληθυσμού, κάποιοι συγκεκριμένοι τομείς πληρώνουν την ύφη. Δεν είναι δυνατόν να ξανασυμβαίνει αυτό το πράγμα με τους εστιατόρες, παραδείγματος χάρη. Θα αρχίσουν τα επιδόματα. Δεν μπορεί να πληρώσουν όλη την κρίση της πανδημίας οι εστιατόρες. Δεν μπορεί να την πληρώσουν όλη την κρίση οι καταστηματάρχες. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα και προσέξτε κάτι πολύ σημαντικό. Την τελευταία εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα, οι ενέργειες των ειδικών και της κυβέρνησης μας οδήγησαν σε lockdown την εβδομάδα των Χριστούγεννων. Και συμβαίνει το ίδιο την εβδομάδα του Πάσχα. Κάποιο λάθος πρέπει να κάνουμε. Κάποιο Μάλιστα. μεγάλο λάθος πρέπει να κάνουμε. Ευελπιστούμε ότι και αυτά τα μέτρα όμως θα είναι όντως τα τελευταία, γιατί όντως κάποιες επιχειρήσεις κλείνουν και μπορεί να μην μπορούν να ξανανοίξουν. Είναι χαριστική βολή για πολλούς. Ακριβώς, ναι, σίγουρα. Λοιπόν, ευχαριστώ και τους τρεις. Κωνσταντίνο Οδυσσέος, ευχαριστώ πολύ. Ρολάνδος Σκέτος, ευχαριστώ πολύ. Και τον Πέτρο Φανάρη που ήταν μαζί μου εδώ στο στούτιο. Ευχαριστώ και εσάς. Να ευχηθώ κάθε επιτυχία στο έργο σας. Μπήκατε σε ένα πολύ διαφορετικό στρατόπεδο από αυτό που ξέρετε συνήθως από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Εμείς εδώ θα είμαστε όμως να σας ξαναφιλοξενήσουμε πλέον ως υποψήφιους βουλευτές με το καλό. Λοιπόν, ευχαριστώ και εσάς κυρίες και κύριοι που μείνετε στο Capital για την εκπομπή Βουλευτικές Εκλογές. Θα τα ξαναπούμε τη Μεγάλη Δευτέρα στις 8 το βράδυ. Στο Capital ακολουθεί η ταινία των 9. Παρακαλώ. Καλό βράδυ.